Ελάχιστο είναι για την ώρα το ενδιαφέρον των Ξανθιωτών για την Επιτροπή Ρύθμισης των Μισθωμάτων, αφού οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και εξεταστεί είναι κυριολεκτικά μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Κι όμως πρόκειται για μια επιτροπή όπου για την καθυστέρηση της σύστασής της στο νομό Ξάντης υπήρχαν έντονες αντιδράσεις, και τώρα που αυτή λειτουργεί, θα περίμενε κανείς ένα αρκετά μεγαλύτερο ενδιαφέρον, κυρίως από τους επαγγελματίες. Οι αιτήσεις που γίνανε ήταν πολύ ελάχιστες. Εξέτασε δύο περιπτώσεις για συμβασμό ενοικίων μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Δεν επετεύχθη σύγκληση απόκτησεων για να προσδιορίσει νέο τίμημα. Και από ό,τι ξέρω υπάρχουν μία ή δύο αιτήσεις ακόμη όπου θα συνεδριάσει η Επιτροπή, γιατί προβλέπεται από την αίτηση μέσα σε 10-15 ημέρες να υπάρχει συνεδρίαση. Ενώ υπήρξε τόσο θόρυβος για τη συγκεκριμένη Επιτροπή, τόσος ντόρος, η προσφορά ακόμη και των καταστηματαρχών για αιτήσεις δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, η Επιτροπή λειτουργεί, υπάρχει. Οι όποιες αιτήσεις υπάρχει σχετική γραμματεία, είναι ο κύριος Βασιλιάδης από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης. Υπάρχει σχετικό γραφείο στον τέταρτο όροφο της Περιφερειακής Ενότητος. Και όποιος θέλει ή ενδιαφέρεται, μπορεί να απευθύνεται εκεί για το σχετικό αίτημά του με γραπτή αίτηση, ώστε να μεταβιβαστεί στην αρμόδια επιτροπή που προεδρεύει η κυρία Κιούση, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, όπως ορίζει ο νόμος. Προεδρεύει η κυρία Κιούση και να εξεταστεί το θέμα της, το θέμα του κάθε ενδιαφερόμενου για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ώστε να δοθούν λύσεις ή μη λύσεις ανάλογα με την περίσταση. Βασική προϋπόθεση, ωστόσο, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης, για την επίτευξη συμφωνιών μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή για τη μείωση ή μη του μισθώματος είναι η διάθεση για αμοιβαίες υποχωρήσεις, διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα υπάρχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα.